Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας διοργάνωσαν ο Δήμος Βυσαλτίας και η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου στην Ιγρίτα. Το ζήτημα του καρκίνου νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πια μας αγγίζει όλους. Όλοι στην οικογένειά μας, κοντά, μακριά, έχουμε κάποιον που πάσει από κάποια μορφή καρκίνου. Έχει προκύψει ευτυχώς χάρη στην πρόοδο της ιατρικής πολλή θεραπεία και έχει προκύψει το εμβόλιο κατά τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Είναι ένα μείζον θέμα το οποίο αφορά πάρα πολλού στο μείζον αυτό. Αναμφίβολα όμως η ενημέρωση και η πρόληψη είναι στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν με πολύ μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος Βυσαλτίας ανέλαβε πρωτοβολή στην ενημέρωση από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου σε διάφορες γενικές μορφές καρκίνου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους μας να ακούσουμε ομιλίες από ειδικούς για το ζήτημα αυτό. Στην εκδήλωση μίλησε η μαευτήρας χειρουργός γυναικολόγος Αντιγόνη Πανά με θέμα «Καρκίνος του τραχύλου της μήτρας. Ενημερωνόμαστε, δεν φοβόμαστε». Εδώ βλέπουμε κάποιους υποτύπους, γονοτύπους του HPV. Αρχικά βλέπουμε ότι ο HPV μπορεί να προσβάλλει και το δέρμα. Οι υπότυποι αυτοί που προσβάλλουν τον άνθρωπο μπορεί να εμφανίζονται σαν τα λεγόμενα φυλώματα, τα γνωστά σε όλους, που μπορούμε να τα δούμε σε διάφορες περιοχές του σώματος, συνήθως τις μασχάλες, τις παλάμες, είναι καλοήθειες. Και παρακάτω βλέπουμε τους γενετικούς υπότυπους του HPV, οι οποίοι διαχωρίζονται σε χαμηλού κινδύνου, οι οποίοι προκαλούν τα καλοήθη οξυδενή κονδυλώματα, μικρές προσεκβολές του δέρματος που είναι ορατές στην κοινό μάτι. Τα κονδυλώματα μπορεί να εμφανιστούν σε περιοχές της γενετικής περιοχής, όπως είναι το εμβρίο, στην περιτροφική περιοχή, αλλά μπορούν και στον τράχυλο και στον κόλπο, που δεν είναι ορατά φυσικά από τις γυναίκες. Να πούμε ότι τα κονδυλώματα έχουν πολύ μικρή πιθανότητα εξαλλαγή σε κακοήθεια. Περισσότερο όμως μας απασχολούν οι γενετικοί υπότυποι HPV υψηλού κινδύνου ή ογκογόνοι HPV όπως τους ονομάζουμε. Αυτοί οι υπότυποι του HPV μπορεί να προκαλούν προκαρκινικές αλλοιώσεις, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να μεταπίξουν σε κακοήθεια. Η πρόληψη μπορεί να σώσει από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Όπως είδαμε, το τεστ Παπα-Νικολάου και το HPV DNA τεστ μαζί με τον εμβολιασμό μπορούν να προφυλάξουν, να μειώσουν τα ποσοστά έως και στο 100% να εξαλείψουν τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Συνεπώς, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το τεστ Παπα-Νικολάου, ο συστηματικός έλεγχος, να συνειδητοποιήσουν οι γυναίκες πόσο συχνό είναι. Όπως είπαμε, είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος για τις γυναίκες για το 2020 παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και αφορά κατά κύριο λόγο νέες γυναίκες μικρότερες των 45 ετών, όπου σε αυτό το target group είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος, ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, μετά τον καρκίνο του μαστού. Συνεπώς, καταλαβαίνουμε τη σημασία της πρόληψης, του προληπτικού ελέγχου, της ενημέρωσης και για τον καρκίνο του μαστού και για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της καθιέρωσης παγκοσμίως του μήνα Ιανουαρίου ως μήνα πρόληψης για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Άλλη μία εκδήλωση στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Βυσαλτίας και όχι μόνο. Συνεχίζουμε αυτό που ξεκινήσαμε από την αρχή της θητείας μας, να ενημερώνουμε τους πολίτες σε ευαίσθητα θέματα, μια και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου.